Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μια παράσταση του Οδείου Αιγαίας που θα γίνει την Τετάρτη στις 8 Νοεμβρίου με τίτλο «Ο Μίκης Θοδωράκης 20 χρόνια ελληνικά τραγούδια». Η συγκεκριμένη παράσταση έρχεται μετά από την πολύ πετυχημένη συνεργασία του Οδείου μας, του Οδείου Αιγαίας με τον Δήμο Χίου, την Μικρά Ασία, η οποία νομίζω ήταν ένας σταθμός στις περσινές εκδηλώσεις και του Οδείου μας, αλλά γενικώς αυτές που κάναμε. Πάρα πολύ κόσμο και γενικώς ο απόϊχος όλος αυτός ήταν εξαιρετικός από τον κόσμο. Η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο Μίκη Θοδωράκη. Πάνε 2 χρόνια που έφυγε από κοντά μας, που βιολογικά, γιατί στην συνολική συνείδησή μας ζει, ζουν τα όργα του, ζει ό,τι έχει κάνει και ό,τι έχει αφήσει. Εμείς οι Χιώτες πρέπει να είμαστε ένα λόγο παραπάνω περήφανοι για αυτόν τον μεγάλο μουσουργό, μεγάλο άνθρωπο, γιατί γεννήθηκε στη Χίο. Το φέρετε έτσι η ζωή και η συγκυρία που γεννήθηκε στη Χίο. Λοιπόν, η συγκεκριμένη παράσταση, έχουμε διαλέξει 20 κομμάτια από τον πλούτο, τον μουσικό του Μίκη Θοδωράκη. Τα ονομάσαμε λυρικά, γιατί λυρικό εννοούμε ένα τραγούδι το οποίο στηρίζεται πάνω στην ποίηση. Και ο Μίκης Θοδωράκης έχει κάνει τεράστια δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα που του χρωστούμε ακόμα. Δηλαδή, ότι πήρε τους μεγάλους ποιητές, μελοποίησε και έκανε γνωστούς στην Ελλάδα ποιητές οι οποίοι άνοικαν στην ελίτ των πνευματικών ανθρώπων. Κατάφερε να πηγαίνει στο δρόμο, να περνάς από ένα γιαπί ή να περνάς από μια ταβέρνα και να ακούς να τραγουδάνε ελίτη, να τραγουδάνε βάρναλοι, να τραγουδάνε σικελιανό. Αυτό το πράγμα θα το χρωστάμε αιώνια του Μίκη Θοδωράκη. Εμείς λοιπόν διαλέξαμε 20 τραγούδια από αυτό το πλούτο. Προσπαθήσαμε να τα μελετήσαμε ιδιαίτερα και τα απαλλάξαμε από τις ενορχιστρώσεις τις βαριές. Αφήσαμε μόνο το πυρήνα του τραγουδιού και σας το προσφέρουμε γιατί πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο πιο ανθρώπινος και λιτός τρόπος να δείξεις τις μελωδίες αυτού του μεγάλου μουσουργού, του Μίκη Θοδωράκη. Σας το προσφέρουμε λοιπόν με ένα πιάνο, μια φωνή και φυσικά με ερμηνεύτρια την Μαρία Καλαγιά, που χωρίς τις δεξιότητες της φωνής της δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ καταρχήν, να μιλήσουμε και να τιμήσουμε το μεγάλο μας συνθέτη και να σας παρουσιάσουμε την εκδήλωσή μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που μετά από την που είχε τόσο μεγάλη προσέλευση στη Μικρά Ασία στην εκδήλωση αυτή, μετά από 2 πετυχημένες παραστάσεις και τόσο πίσω αναμονή για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, που πραγματικά εύχομαι και ελπίζω να ανταποκριθούν έτσι και σε αυτή την παράσταση που ετοιμάζουμε τώρα του Οδείου Αιγαίας. Και αυτή η παράσταση ξεκίνησε μέσα από το χώρο του Οδείου Αιγαίας, αποτελείται από καθηγητές του Οδείου Αιγαίας και έχει εμπλουτιστεί, υπάρχουν αφηγήσεις, θα υπάρχει πάλι οπτικό υλικό, το οποίο για να παρουσιαστεί πια εκ νέου μέσα στο χώρο του Ομηρίου. Εγώ θα μιλήσω λίγο για τις δυσκολίες που αντιμετώπισα σαν ερμηνεύτρια. Πολύ απαιτητικό το έργο, τεράστιες οι εκτάσεις που απαιτούνται όσον αφορά τη φωνή, από πολύ χαμηλά μέχρι να πας πάρα πολύ ψηλά. Οι φράσεις πολύ μεγάλες, οπότε απαιτούν πολύ μεγάλες αναπνοές και όλα αυτά που πρέπει να έχει ένας ερμηνευτής. Φυσικά η ποίηση, οπότε που πρέπει κάθε φράση πρέπει να τη σκεφτείς πάρα πολύ καλά, τι να τονίσεις, τι να δώσεις μεγάλη σημασία στην κάθε λέξη που θέλει να τονίσει και να πει ο ποιητής. Και αυτό που πραγματικά ζήλεψα και ως μουσικός είναι το πώς περνάει τη μουσική του ώστε
να δώσει δύναμη στον κάθε στίχο, από εκεί που θέλει να τονίσει περισσότερο το πώς κορυφώνεται η μελωδία, στο στίχο κάθε φορά που θέλει να τονίσει. Είναι καταπληκτικό, πραγματικά το ζήλεψα σαν μουσικός και σαν τώρα έτσι μελετώντας όλο αυτό το έργο. Αυτά από μένα, δεν έχω. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχει και αυτή η συναυλία την ίδια ανταπόκριση της Μικράς Ασίας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, οι συντελεστές της παράστασης, εκτός από την Μαρία Καλαγιά που είναι η ερμηνεύτρια των τραγουδιών, είναι ο κύριος Θέμης Αλασίδης, ο οποίος παίζει κοντραμπάσο, και εγώ, ο οποίος έχω αναλάβει την ενορχήστρωση και παίζω πιάνο. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρω ότι αφηγήτρια θα είναι η κυρία Νίτσα Κλούβα, και την ηχητική κάλυψη την έχει αναλάβει ο κύριος Σαράντος Κωστίδης, Diamond Production, με ηχοληψία τον Ευτύχη Γιανακούρα και τον φωτισμό ο γνωστός ο Θοδωρής ο Αργυρούδης. Και εγώ θα σας παροτρύνω όσο το δυνατόν να έρθετε να δείτε αυτή την παράσταση, γιατί είναι μια πραγματικά πάρα πολύ όμορφη συναυλία. Θα το ευχαριστηθείτε και θα ακούσετε κάθε μελωδία, κάθε μουσική φράση. Έτσι όπως έχουμε φτιάξει τα κομμάτια, πραγματικά αναδεικνύουμε το μεγαλείο του μεγάλου μας Έλληνα μουσουλγού. Είναι ένα μεγαλείο και μια ανάταση ψυχής, πραγματικά κάθε μουσική φράση. Αγαπημένο σας από αυτά που θα παρουσιαστούν. Αγαπημένο τραγούδι. Δικό μου θα πω η Μαρίνα, μου αρέσει πάρα πολύ. Τον αγαπάμε ιδιαίτερα, έτσι, τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και γιατί δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει έτσι. Είναι για μας ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή, μαζί με τον Μάνο τον Χατζηδάκη. Αλλά ο Μίκης είναι ιδιαίτερος. Είναι ιδιαίτερος. Λέγοντας Μίκης, εννοείς και Ελλάδα. Ναι, ακριβώς. Αναφέρατε αυτό, ναι. Ότι δίνεται με κάθε έτσι, ξεχωριστό τρόπο, κάθε στίχος και ο τρόπος που έχει βγάλει τα βήματα έχει μελοποιήσει. Πώς περνάνε αυτό στους μαθητές σας στο οδείο, πώς βλέπουν αυτό το κομμάτι που απέχουν και πολύ από τα γεγονότα ίσως αυτά που περιγράφει το τραγούδι. Να μιλήσω λίγο. Ναι. Ευτυχώς, εγώ θα το έλεγα ευτυχώς, και ο Μίκης είπε κάποια στιγμή ότι γιατί έκανε μία συναυλία ο Σάκης Ρουβάς, όσο και αν μας φαίνεται. Ναι. Το οποίο τότε όλοι είπαν, μα ο Ρουβάς θα τραγουδήσει Θεοδωράκη και πώς τόλμησε να το κάνει αυτό και γιατί. Ναι, όμως μέσα από εκεί πέρασαν τα κομμάτια στα παιδιά. Δηλαδή έχουν έρθει πια οι καινούργοι τραγουδιστές και λένε τα κομμάτια. Και δεν πειράζει το ότι ένα παιδί, είναι φυσιολογικό κάποια κομμάτια να μην τα ξέρει, αλλά αν δεν του τα φέρει κοντά του ένας άνθρωπος που τον ακούει για οτιδήποτε άλλο και να του πει, ξέρεις, υπάρχει και αυτό. Πρέπει λοιπόν να συμβεί αυτό, δεν πειράζει, γιατί κάποιοι είναι αρνητικοί. Και ο Μίκης είπε και κάτι πολύ ωραίο. Το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου, θυμάμαι τη φράση που είπε, όταν του είπαν, μα είναι δυνατόν τώρα να αφήσει το Ρουβά να πει, ας πούμε, αυτά τα τραγούδια. Και είπε ότι, παιδιά, η χειρότερη εκτέλεση είναι πολύ καλύτερη από την απαγόρευση. Λοιπόν, που αυτό δείχνει και το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου, έτσι. Όλοι πια οι καινούργοι τραγουδιστές και ερμηνευτές λένε και τέτοια. Εμείς προσπαθούμε να μεταφέρουμε στο όλη αυτή τη μουσική, γιατί δεν είναι μόνο έτσι. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε πολύ τυχερός λαός, έτσι. Και από τους ποιητές μας και από τους μουσικούς μας. Έχουν αφήσει μεγαλουργήματα αυτοί οι άνθρωποι. Και προσπαθούμε αυτό το πράγμα το μεταφέρουμε στους μαθητές. Αλίμονο, αν δεν μεταφέρουμε αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι το DNA μας, είναι σαν λαός. Όλα αυτά. Σίγουρα στο μάθημα γίνονται πολλά από αυτά τα κομμάτια, εννοείται, και στο μάθημα του τραγουδιού, αν δεν περάσουμε από αυτά, σίγουρα δεν θα πάμε. Πάντως τα κομμάτια θα τα ακούσετε τελείως διαφορετικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, έτσι. Θα είναι τελείως διαφορετικά.